Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα το φαγητό που θα κάνουμε είναι κουνέλι, λεμονάτο, στη γάστρα, με λαχανικά. Τα υλικά μας είναι πατάτες, 5 σκυλίδες σκόρδο, 3 φιλαράκια δάφνη, 2 κύβους λαχανικών, 3 κρεμμύδια χοντροκομμένα, 4 καρότα, μανιτάρια, το κουνελάκι μας, ρίγανη, αλάτι, πιπέρι, λαδάκι και λεμόνι. Για να ξεκινήσουμε. Θα βάλουμε τις πατατούλες μας μέσα. Θα βάλουμε τα κρεμμύδια μας, τα οποία είναι χοντροκομμένα. Το σκορδάκι, τους 2 κύβους και τη δάφνη. Τέσσερα καρότα. Πέντε μανιτάρια. Και το κουνελάκι μας. Εδώ. 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 Θα βάλουμε πιπεράκι μαύρο. Αλατάκι. Ένα κουταλάκι είναι λίγο, θα βάλουμε 2. Γιατί είναι πολύ το φαγητό. Ένα κουταλάκι γεμάτο ρίγανη. Το χυμό από 2 λεμόνια. Και λαδάκι, μισό κανατάκι. Θα ρίξουμε και λίγο νεράκι αυτό, όχι περισσότερο. Θα κλείσουμε τη γάστρα και θα τη βάλουμε στο φούρνο στους 250 βαθμούς στον αέρα. Έκανε ένα λάθος προηγουμένως, φίλοι μου. Στον αέρα δεν ψήνω ποτέ. Στις αντιστάσεις ήθελα να πω. Και θα χρειαστεί περίπου μια μισή ώρα για να γίνει. Μπορεί και λίγο παραπάνω. Καλή επιτυχία να πω. Ψήνεται μια χαρά, βέβαια θέλει ακόμα. Αλλά θα περιμένουμε. Τώρα, είχα ξεχάσει να σας πω όταν ξεκίνησα το βίντεο ότι το κουνελάκι το είχα βάλει μία ώρα περίπου σε νερό με ξύδι και μετά το ξέπλυνα καλά
και το έβαλα στη γάστρα. Να το ξέρετε αυτό. Αυτό το κάνουμε για να φεύγει η μυρωδιά από το κουνέλι. Το φαγητό μας, παιδιά, έγινε λουκούμι. Πολλές φορές πρέπει να αυτοσχεδιάζουμε κιόλα. Να μην βάζουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια φαγητά. Ό,τι έχουμε στο ψυγείο ή ό,τι μπορούμε να πάμε να πάρουμε, καλό είναι. Ορίστε. Ένα κουνελάκι, πατατούλες, καροτάκια και μανιταρία, κρεμμυδάκια. Μια χαρά. Αν σας άρεσε τώρα αυτό το βιντεάκι, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Πατήστε και το καμπανάκι να παίρνετε τις ειδοποιήσεις για τα βίντεο που θα ανεβάζουμε. Να ακούσω και τα σχόλιά σας. Και κάντε και μια εγγραφή. Μια κοινοποίηση, λάθος. Μια κοινοποίηση να μας μάθουν και οι φίλοι σας. Για να βάλουμε και στο πιάτο τώρα να το δούμε. Να το δούμε και στο πιάτο. Φανταστικό, παιδιά. Κάντε το και θα με θυμηθείτε. Καλή σας όρεξη. Ευχαριστώ.